Τη στιγμή που ο Γολγοθάς των σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας δεν έχει τέλος, με τον ντόμινο των πληστηριασμών να έχει ήδη κάνει την αρχή και μέχρι τέλους του έτους αναμένεται να έχουν φτάσει τους 50 σε αριθμό, οι κάτοικοι λαμβάνουν δραστικά μέτρα για να σώσουν τις περιουσίες τους. Στο πλαίσιο εκδήλωσης του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων, η Ελπίδα για τους τρόπους διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους, προτάθηκε η σύσταση ενός οργάνου αποτελούμενου από τοπικούς φορείς που θα έχει τον συντονιστικό ρόλο στον αγώνα των σεισμοπλήκτων κατά των πληστηριασμών. Υπάρχει αυτή η αγωνία και πρέπει να προχωρήσουν και οι διαδικασίες, να ολοκληρωθούν και να απλοποιηθούν και από την άλλη να προστατευτούν κατοικίες, σπίτια, επιχειρήσεις. Ήδη ξεκίνησε ο πρώτος πληστηριασμός στα μέσα του Ιούλη. Δύο ακολουθούν τέλη του Ιούλη, Οκτώβρη και Νοέμβρη μπαίνουν σε κατοικίες και πιστεύουμε με τους ρυθμούς που πάνε τα πράγματα ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρχουν 40-50 πληστηριασμοί στο Δήμο μας. Με νομικά όπλα επιχειρούν να δώσουν μέχρι τελικής πτώσεως τη μάχη απέναντι στους πληστηριασμούς οι σεισμοπαθείς του Αρκαλοχωρίου. Αναζητώντας την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση από τους ειδικούς, η ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου και Βιάνου είχε ως στόχο να ανακόψει το τσουνάμι δεκάδων πληστηριασμών. Σήμερα γίνεται μία ενημέρωση από νομικούς που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον κόσμο τι θα μπορούσε να κάνει, ώστε να αποφευχθούν οι κατασχέσεις, πώς μπορούν να παγώσουν οι δανειακές υποχρεώσεις, κόκκινα δάνεια και σχετικά. Έχει να κάνει καθαρά με δανειακές υποχρεώσεις και ό,τι έχει να κάνει με τις τράπεζες. Προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε ένα δίχτυ προστασίας της πολιτείας προς τον απλό πολίτη, το σεισμόπληκτο πολίτη. Τα φαντ και οι τράπεζες έντεχνα αποκρύπτουν ότι αυτή η περιοχή και αυτές οι περιοχές είναι σε ένα ειδικό καθεστώς. Αυτό λοιπόν το αποκρύπτουν και συνεπώς τι, ζητάνε το 100% της αξίας του ακινήτου και της περιουσίας, ενώ αυτό μετά το σεισμό και μετά από μια φυσική καταστροφή δεν έχει την ίδια αξία. Όχι απλά βοήθητη αλλά και αδικημένη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, στη σεισμοπαθή περιοχή είχε δοθεί μονάχα 6 μήνες παράταση στις κατασχέσεις ακινήτων, τη στιγμή που σε αντίστοιχες περιπτώσεις είχε δοθεί χρονικό περιθώριο μέχρι και 3,5 χρόνια. Στην περιοχή μας δόθηκε ένα εξάμηνο παράταση στις κατασχέσεις ακινήτων, ενώ σε αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν δοθεί 7 εξάμηνες παρατάσεις, δηλαδή για 3,5 χρόνια κάποιες περιοχές, ενώ εμείς μόνο ένα εξάμηνο. Η επιστρεπτέα για τις επιχειρήσεις σε κάποιες περιοχές που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές έγιναν μη επιστρεπτέες, ενώ εμάς εδώ τίποτα από αυτά. Οι σεισμοπληκτοί κάτοικοι συσπυρώνονται προκειμένου μέσα από συλλογική προσπάθεια να μην επιτρέψουν δεκάδες σπίτια να βγουν στο σφυρί. Μετά το φωνικό σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου, οι πληστηριασμοί των κατοικιών τους αποτελούν για αυτούς ένα νέο αβάστακτο πλήγμα, την ώρα που πολλοί ζουν εδώ και 22 μήνες σε κοντέινερ και σχεδόν όλοι, λιγότερο ή περισσότερο, είδαν τη ζωή τους να γκρεμίζεται.